Πρόεδρε, τι συζητήσατε, τι αποφασίσατε στην σύσκεψη των ΕΛΜΕ στην Αθήνα? Λοιπόν, η σύσκεψη των ΕΛΜΕ στην Αθήνα έγινε το Σάββατο στις 5 Σεπτεμβρίου. Εκείνο το οποίο τελικά αποφασίστηκε και ψηφίστηκε είναι απεργία αποχής σε περίπτωση έναρξης, αξιολόγησης, αυτοαξιολόγησης των σχολικών μονάδων. Μια θέση η οποία υπήρχε και παλαιότερα. Όσον αφορά για άλλες απεργιακές κινητοποιήσεις και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, δεν αποφασίστηκε κάτι. Εκείνο το οποίο όμως επισημάνθηκε είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε η σχολική χρονιά να ξεκινήσει με μέγιστο αριθμό μαθητών στο τμήμα, 15. Αυτή είναι η θέση της ΟΛΜΕ, σύσσωμης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η υγεία και των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Αυτό προφανώς σε απομακρυσμένες περιοχές είναι εφικτό, αλλά στα αστικά κέντρα νομίζω είναι δύσκολο, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Στην παρούσα φάση, τελευταία ώρα είναι δύσκολο να βρεθούν αίθουσες για να μπορέσουν να σπάσουν, όπως λέμε, τα τμήματα. Στα σχολεία τα περιφερειακά δεν θα υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, αλλά στα σχολεία των μεγάλων αστικών κέντρων θα υπάρξει οπωσδήποτε πρόβλημα και εκεί θα έπρεπε η κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα στη διάρκεια του καλοκαιριού. Θα έπρεπε να έχουν γίνει όλες οι δυνατές προσπάθειες εξέβρεσης αίθουσών για να μπορούσε να δημιουργηθεί αυτό το σπάσιμο των τμήματων, έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σήμερα είμαστε έτοιμοι, έχουν τοποθετηθεί αναπληρωτές, έχουν καλυφθεί οι θέσεις, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο κουδούνι? Σε γενικές γραμμές, κατά κάποιο τρόπο έγινε μια μεγάλη φάση πρόσληψη αναπληρωτών, αλλά παρόλα αυτά εξακολουθούν και υπάρχουν αρκετά κενά. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι θα γίνει μια δεύτερη φάση στις 17 Σεπτεμβρίου, αλλά θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει, έτσι ώστε τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά να είναι όλοι στις θέσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τα μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, πιο συγκεκριμένα για τη χρήση μάσκας στους μαθητές αλλά και στους ίδιους εκπαιδευτικούς? Υπάρχουν ενστάσεις περί αυτού? Κοιτάξτε τώρα, το θέμα της μάσκας είναι δύσκολο. Αφού το προτείνουν οι ειδικοί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Όμως, αντικειμενικά είναι δύσκολο για τον εκπαιδευτικό να κάνει το μάθημα με τη μάσκα. Και επίσης είναι δύσκολο για τους μαθητές να αντέξουν έστω και 45 λεπτά με τη μάσκα. Τα πράγματα είναι γενικά δύσκολα και αόριστα. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Εκείνο που θα έπρεπε πρωτίστως να μεριμνήσει η κυβέρνηση είναι το σπάσιμο των τμήματων και ο μέγιστος αριθμός μαθητών ανά τάξη να ήταν 15. Αυτό θα έσωζε καταστάσεις. Γίνεται τέτοια συζήτηση ενώ του πρακτέου, δηλαδή να γίνεται χρήση ενδεχομένως σχολείων που έχουν κλείσει ή δημοτικών κτηρίων ή κάποιων άλλων αιθουσών για να γίνει αυτό πράξη που λέτε? Είναι κάτι θεωρητικό, αλλά δεν μπήκαμε στην ουσία του να το εξετάσουμε? Είναι κάτι θεωρητικό το οποίο δεν εξετάστηκε σε όλους τους δήμους. Κάποιοι δήμοι εξέτασαν αυτή την κατάσταση, δηλαδή μπήκαν στη διαδικασία να βρουν αν υπάρχουν άδειες αίθουσες στα σχολεία ή άλλες αίθουσες στους δήμους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σχολικές αίθουσες, αν και αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο. Θεωρητικά καλό είναι να το λέμε, αλλά είναι δύσκολο τα παιδιά να μετακινούνται από το σχολικό συγκρότημα στο οποίο φοιτούν σε κάποιες άλλες αίθουσες εκτός του σχολικού συγκροτήματος, γιατί υπάρχουν και πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι μπορούν να προκύψουν. Εκείνο το οποίο θα έπρεπε ήδη όμως να έχει γίνει από τη μεριά της κυβέρνησης ήταν αυτό, δηλαδή να έχει προσπαθήσει να βρει αίθουσες για να μπορέσουν να σπάσουν τα τμήματα. Φτάνει μόνο αυτό, γιατί ακόμα και αν βρεθούν αίθουσες, για να καλυφθούν αυτές οι παραπάνω αίθουσες χρειάζονται καθηγητές. Χρειάζεται πρόσληψη αναπληρωτών. Θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει αυτό, αφού πρώτα είχε γίνει η εξέβρεση των αιθουσών. Αλλά και στη συνέχεια να προσληφθεί ο κατάλληλος αριθμός αναπληρωτών για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά όλο το σύστημα το εκπαιδευτικό. Κάτι τελευταίο, υπάρχει κόκκινη γραμμή? Είπατε πάμε σε κινητοποιήσεις στην περίπτωση της αξιολόγησης. Άλλο θέμα μπορεί να σας οδηγήσει στους δρόμους? Από ό,τι διαφάνηκε στην ΟΛΜΕ,
Εκείνο το οποίο ψηφίστηκε ήταν η απεργία αποχή όσον αφορά την αξιολόγηση αυτοαξιολόγηση. Οι υπόλοιπες προτάσεις οι οποίες μπήκανε, δηλαδή όσον αφορά κινητοποιήσεις με το θέμα της έναρξης σχολικής χρονιάς που δεν έχουν πάρθει από την κυβέρνηση τα απαραίτητα μέτρα, αυτές δεν ψηφίστηκαν. Οπότε αναμένουμε σε νέες συνελεύσεις ενδεχομένως που θα προκύψουν μέσα στον Οκτώβριο.